Στις κάλπες προσέρχονται οι Πορτογάλοι για να εκλέξουν πρόεδρο. Με το δημοφιλή υποψήφιο της κεντροδεξιάς Μαρσέλου Ρεμπέλου Ντε Σόουζα να θεωρείται αδιαφιλονή και το φαβορή. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ο 67χρονος Ρεμπέλου Ντε Σόουζα, καθηγητής συνταγματικού δικαίου, αναμένεται να συγκεντρώσει από 52 έως 55% των ψήφων, διατηρώντας μεγάλο προβάδισμα από τον ανεξάρτητο αριστερό υποψήφιο Αντώνιου Σαμπάι Ντανόβα, ο οποίος φέρεται να συγκεντρώνει ποσοστό 17 έως 22%. Και οι δύο υποψήφοι προσήλθαν το πρωί στις κάλπες εκφράζοντας την αισιοδοξία τους για το εκλογικό αποτέλεσμα. Τρίτη στις δημοσκοπήσεις φέρεται να έρχεται η σοσιαλίστρια πρώην Υπουργός Υγείας Μαρία Ντεμπελέμ Ροζέιρα, η οποία συγκεντρώνει από 8 έως 13% στην πρόθεση ψήφου. Το αριστερό μπλοκ κατεβαίνει με την νεότερη σε ηλικία υποψήφια, την 39χρονη Μαρίσα Ματίας. Το σημαντικότερο στοιχείο της εκλογικής διαδικασίας είναι ότι ο αρχηγός του κράτους αποκτά ένα πολιτικό όπλο βαρύνουσας σημασίας και αυτό δεν είναι άλλο από το δικαίωμά του να διαλύει τη Βουλή. Η δικαιοδοσία αυτή μπορεί να αλλάξει τους πολιτικούς συσχετισμούς στην Πορτογαλία σε μια συγκυρία κατά την οποία η κυβέρνηση των σοσιαλιστών, η οποία ανέλαβε τα καθήκοντά της τον Νοέμβριο, εξαρτάται από μια εύθραυστη συμμαχία με τη ριζοσπαστική αριστερά.